Όλα είναι έτοιμα εδώ στο Παρέντε Μπερσί. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν αφιχθεί σχεδόν όλοι. Περιμένουν να πάρουν τις θέσεις τους. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι τα συνθήματα με τους αντιπάλους της Παρτιζάν στα ελληνικά. Άπτες στα ελληνικά. Οι ΜΕΝ Παρτιζάν υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ και οι ΔΕ Ολυμπιακοί τον Ερυθρό Αστέρα. Πάμε όμως να πάρουμε κλίμα από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ταξίδι από Αθήνα, Παρίσι. Από Πειραιά. Από Πειραιά. Σήμερα. Χτες. Δεν ήταν πολύ εύκολο να βρει σήμερα εισιτήρια. Ήρθαμε να πάρουμε την κούπα. Ήρθαμε. Γι' αυτό ήρθαμε, για να παίξουμε καλά, να ευχαριστηθούμε όλους τους αγώνες. Και εμείς είμαστε με τον Ολυμπιακό, όχι με τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Ολυμπιακό. Είστε αισιόδοξοι? Είμαι πολύ, πάρα πολύ. Γιατί έχουμε πολύ καλή ομάδα και πιστεύω ότι είναι χρονιά να πάρουμε, να τα σαρώσουμε. Ωραία. Ευχαριστώ. Στο Παρίσι βρίσκονται οπαδοί κάθε ηλικία του Ολυμπιακού, από πολύ μικρούς όπως θα δείτε τώρα μέχρι μεγάλης ηλικίας. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Γεια. Έχουμε αισιοδοξία ότι θα κατακτήσουμε το κύπελο και ότι θα το πάρουμε φέτος, όχι όπως πέρσι που δεν το πήραμε. Σου αρέσει εδώ? Ναι, πολύ. Η φετινή ομάδα του Ολυμπιακού πιστεύεις ότι είναι καλύτερη από ό,τι πέρσι? Πάρα πολύ, και ειδικά με τις νέες προσθήκες του Κλέζα και άλλων παικτών. Ευχαριστώ. Το Παρίσι έχει κοκκινήσει. Το ίδιο θα συμβεί και με το Τρόπαιο? Εννοείται. Εμείς περιμένουμε την Κυριακή. Σήμερα το μάτς το θεωρούμε δεδομένο, αν και δύσκολο. Ελπίζουμε όλη την Κυριακή να είμαστε πάλι εδώ για να πανηγυρίσουμε το Τρόπαιο. Πού στηρίζεται αυτή η αισιοδοξία, ότι η ομάδα φέτος είναι καλύτερη από ό,τι πέρσι? Ναι, και πιο πολύ στηρίζεται ότι οι ξένοι παίκτες μας έχουν δέσει πιο πολύ με την ομάδα και με την προσθήκη κάποιων Ελλήνων που τους έχουν περάσει και την νοοτροπία τους και πιστεύουμε να τους κερδίσουμε. Ο κόσμος που θα είναι περίπου 6.000 θα βοηθήσει, πιστεύεις, έτσι? Πάντα ο κόσμος του Ολυμπιακού τον βοηθάει σε όποιο δύσκολο παιχνίδι για να είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ.